Ορθολογία Κειμένων και Σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Γεια σας φίλοι ακροατές. Ομιλήματα στην Πειραϊκή Εκκλησία. Επικοινωνήστε μαζί μας στα 210-41-18-602 και 640, καθώς και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση g.barlas@piradio.com. Τον ήχο φροντίζει ο Άγγελος Παπά, στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη, σοβαρή και υπεύθυνη παρουσία στο χώρο του βιβλίου. Το τηλέφωνο των εκδόσεων 210-36-37-011, το βιβλιοπωλείο Σόλωνος 71 στο κέντρο της Αθήνας. Χάρη των ημερών θα ασχοληθούμε και σήμερα με την πτώση της Κωνσταντινούπολεως και με ένα βιβλίο καινούργιο από τις εκδόσεις Γρηγόρη με τον τίτλο «Εις την πόλην». Μια όμορφη ιστορία με την ιδιαιτερότητα ότι την έχουν γράψει μαθητές. Μαθητές ενός σχολείου που αξίζει να τους στηρίξουμε, γιατί ενδιαφέρονται ακόμη για τέτοιου είδους θέματα ιστορικά του γένους μας και βέβαια ενδιαφέρονται με την προτροπή των καθηγητών τους, και αυτό είναι εξαιρετικά παρήγορο. Εις την πόλη λοιπόν, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, η ιστορία που θα μας συντροφεύσει σήμερα. Ποτέ δεν την αγάπησε αυτή την πόλη. Είναι όμορφη η Βενετία τους μέσα στα πλούτη, με φήμη ως τα πέρατα της οικουμένης, αλλά εγώ δεν λησμονώ εύκολα. Η δικιά μου η καρδιά ανήκει σε μία μόνο πόλη, την πόλη, την πόλη μου. Ποτέ δεν έφυγε από εκεί. Δεν έχει περάσει μέρα που να μην τη σκέφτομαι, 50 χρόνια τώρα. Ο καιρός πέρασε γρήγορα και όσο και να ήθελα ποτέ δεν κατάφερα να ξεχάσω. Νιώθω τη ζωή μου να επαναλαμβάνεται συνεχώς, μένοντας τα πρώτα 15 χρόνια της, χωρίς να μπορεί να γυρίσει σελίδα. Μένει εκεί μαζί με τον μπαμπά, τη μαμά, τον αδελφό μου και την Κωνσταντινούπολη. Ακόμα και οι ιστορίες των γιαγιάδων μου για μια πόλη που δεν γνώρισα ποτέ έχουν χαραχτεί ανεξίτηλα στη μνήμη μου. Δεν είναι εύκολο να ξεχάσεις τέτοιες ιστορίες. Ιστορίες που φαντάζουν ουτοπικές και ψεύτικες σε αυτούς που ποτέ δεν γνώρισαν την πόλη. Που όμως είναι πέρα για πέρα αληθινές και ίσως λίγες μπροστά στην πολύχρονη ιστορία της και στο μεγαλείο της. Μερικές φορές σκέφτομαι πως θα ήταν άραγε η πόλη σήμερα. Αλλά πάλι μήπως ήταν ο καιρός της να πέσει. Η αυτοκρατορία μας, ως τα πέρατα της οικουμένης, με τόσους και τόσους λαούς κάτω από τη σκέπη της, άδειξε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη. Και τουλάχιστον στις αρχές της δημιουργίας της έμαθα, μεγάλη πλέον, ότι είχε αγαπητούς και ικανότατους αυτοκράτορες να την κυβερνούν. Το δίκαιο και ο Χριστός μας ήταν η βάση της, μα κυρίως ο μεγάλος και σπουδαίος ελληνικός πολιτισμός. Όλους αυτός μας ένωνε. Και σιγά σιγά και η γλώσσα, η ελληνική λαλιά που ακουγόταν ως την άκρη του κόσμου. Πολύ νωρίς πάψανε τα λατινικά στα επίσημα βιβλία και παντού άκουγε στην τραγουδιστή μιλιά μας. Από παπάδες και λογίους, ως εμπόρους και ψαράδες και στρατιώτες και χωρικούς. Κι όμως, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και φτάσαμε ως εδώ. Να δούμε με τα ίδια μας τα μάτια την άλωση. Να δες πάλι αυτές οι σκέψεις. Δεν μπορώ να τα συλλογίζομαι πια. Είναι η άλωση που με αναστατώνει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Δεν θέλω να τη θυμάμαι. Κάθε βράδυ από τότε ξυπνάω λουσμένη στον ιδρώτα. Άσχημες θύμησες έχουν κατακλείσει το νου μου, αφού τα μάτια μου δεν αντίκρισαν ξανά την πόλη μετά από εκείνες τις τελευταίες παρακτικές στιγμές. Αφήσαμε πίσω τα πάντα. Τη μητέρα μου και τον πατέρα μου, τα κόκαλα των προγόνων μας, τα ιερά μας δισκοπότηρα και τις άγιες εικόνες μας, τα σπίτια μας και τις περιουσίες μας, μα πιότερο απ' όλα, αφήσαμε πίσω την ψυχή μας την ίδια. Πέφτω στο μαξιλάρι μου πάλι και κλείνω τα μάτια μου σφιχτά. Προσπαθώ να θυμηθώ την πανέμορφη πόλη που έζησα και έπαιζα με τον αδελφό μου. Τις όμορφες εποχές γεμάτες με αθωότητα, παιδική ανεμελιά και προπαντός τη μεγαλοπρέπεια και τη λαμπρότητά του, όσοι είχε απομείνει. Έτσι και τώρα θέλω να ξεχαστώ από αυτά και να θυμηθώ μόνο τις καλές και ανεκτίμητες εκείνες στιγμές. Από το σπίτι μας θυμάμαι που παρατηρούσαμε τα κατάρτια των καραβιών που έμπαιναν στο λιμάνι, το κοντοσκάλιο.
Τα τείχη δεν μας άφηναν να τα δούμε ολόκληρα. Έτσι βάζαμε με το νου μας τα χρώματα και τα σχήματα που μπορεί να είχαν. Περνάγαμε έτσι ώρες ατελείωτες. Να, αυτό εκεί με το μεγάλο πανί θα είναι κανένα εμπορικό που θα έρχεται από την Αλεξάνδρεια. Αυτό μου έλεγε ο αδελφός μου, ο Ισίδωρος, που του άρεσε πολύ να φαντάζεται τα πλοία και τον τόπο από τον οποίο ερχόντουσαν. Μίλαγε για μέρη μακρινά και δεν είχε άδικο, αφού έφταναν εδώ πλοία από όλα τα μέρη της οικουμένης. Ξυπνάγαμε τα πρωινά από μια όμορφη και ίσως λίγο ενοχλητική καμιά φορά βαβούρα από τους ανθρώπους, τα πλοία και γενικότερα την κίνηση που επικρατούσε στο λιμάνι. Ακόμα θυμάμαι τις μυρωδιές. Χιλιάδες καρικεύματα, τα περισσότερα από την Ανατολή, έφταναν εδώ για να διανθίσουν τη φημισμένη μας πολίτικη μαγειρική. Η μαμά μου μου είχε μάθει συνταγές μπόλικες από τα 10 μου κιόλας χρόνια και με έμαθα να συνδυάσω και τα μπαχαρικά με μαεστρία στα φαγητά μου. Κάθε φορά που πηγαίναμε στην αγορά, εγώ τα διάλεγα. Πλησίαζα κοντά, τα μύριζα καλά-καλά και αφού μαγευόμουν από τα τόσα αρώματα, αγόραζα τα καλύτερα. Μα και στο λιμάνι κατέβαινα πολλές φορές, ας είναι καλά η γιαγιά μου. Ήταν πρωί Σαββάτου, θαρώ. «Κασιανή», μου φώναξε η γιαγιά μου. «Ορίστε, γιαγιά, τι θέλεις?» «Παιδί μου, σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη και πήγαινε στο λιμάνι να πάρεις από το θείο σου τα υφάσματα που έφεραν σήμερα το πρωί». «Ναι», της έλεγα και έτρεχα να της τα φέρω. Ήταν ράφτρα η γιαγιά από τις καλές της πόλης. Παράγγειλνε και της κράταγε ο θείος μου τα καλύτερα από τα τόσα υφάσματα που έφεραν τα καράβια. Και έπειτα την έβλεπα να ράβει και τη θαύμαζα. Πάντοτε ήθελα να της μοιάσω. Οι Κυριακές πάλι ήταν αλλιώς. Η μητέρα μας ξύπναγε νωρίς, άλλο που εμείς γκρινιάζαμε, για να βάλουμε τα καλά μας. Έπειτα ερχόταν η γιαγιά και ο θείος με τη θεία μου και κινούσαμε όλοι μαζί για την Αγία Σοφία. Εκεί μόνο πηγαίναμε, σε καμία άλλη εκκλησία. Το ήθελε η γιαγιά μου, που την αγαπούσε πάρα πολύ. Κάθε φορά που πηγαίναμε, μου είχε πει ότι τη φανταζόταν και την έβλεπε με τα μάτια της ψυχής και του μυαλού, μέσα από τις ιστορίες που είχε ακούσει για το πώς ήταν παλιά πριν από την άλωση του 1204. Με τις γεμάτες χρυσό και πολύτιμες πέτρες τοιχογραφίες. Τότε που ήταν ακόμα στα μεγαλεία της. Και αντί να προσέχουμε τους παπάδες και τους διακόνους, εμείς χαζεύαμε τα χρυσά καντήλια της, 5.000 λένε κάποιοι, και τις εικόνες με το συμπονετικό το βλέμμα και τον τρούλο. Θεέ μου, ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτό τον τρούλο, που λες και μετεωριζόταν, λες και στεκόταν στον αέρα ή τον κρεμούσαν άγγελοι από τον ουρανό, όπως μας έλεγε η γιαγιά. Εμείς οι γυναίκες παρακολουθούσαμε από το γυναικονίτη και με κλεφτές ματιές χαζεύαμε τα παλικάρια που ήταν της παντριάς και ορθώνανε ανάστημα να ξεχωρίσουν. Στο δρόμο της επιστροφής, κάθε φορά σαν πρώτη φορά, παρατηρούσαμε με δέος, εγώ και ο Ισίδωρος, τον ψηλό εκείνο πύργο, λίγο πιο έξω από τον υπόδρομο. Πάνω σε αυτό, μου έλεγε η μαμά μου, ζούσε ένας από τους πολλούς που είχαμε στην πόλη στη Λίτης. Εκείνον μερικές φορές τον είχαμε ακούσει να κηρύττει και άλλες πάλι να προσεύχεται. Δεν μπορούσα να το καταλάβω τότε. Απορούσα και σκεφτόμουν από μέσα μου γιατί κάποιος να θέλει να ζήσει έτσι. Τώρα καταλαβαίνω όμως την αξία της προσευχής και των στηλητών που αφιέρωσαν τη ζωή τους στο Θεό. Έτσι έφευγαν και οι Κυριακές. Τις καμπάνες ακούγαμε και κοιμόμασταν τα βράδια και με τις καμπάνες σηκωνόμασταν τα πρωινά. Ο Ισίδωρος έφευγε τις καθημερινές και πήγαινε στο σχολείο ο άτυχος, σκεφτόμουν τότε και τον λυπόμουνα. Εγώ έμενα στο σπίτι και αφού βοηθούσα τη μητέρα μου, καθόμασταν μαζί σε μια γωνίτσα και μια πέρναγε, μια έβγαζε τη βελόνα και να σου σταυροβελονιές, κόλπα και σχήματα που προσπαθούσε να μου μάθει μέρα με τη μέρα και ένα διαφορετικό για να προλαβαίνω να τα εμπεδώνω. «Να γίνεις καλή νοικοκυρά πρέπει», μου έλεγε, «και ελπίζω να το έχω καταφέρει». «Αχ, να ήταν εδώ να με έβλεπε, να την έκανα υπερήφανη». Αλλά αυτό που με έκανε πραγματικά χαρούμενη ήταν οι ατελείωτες διηγήσεις της γιαγιάς μου τα κρύα και σκοτεινά βράδια του χειμώνα. Τότε που νύχτωνε νωρίς και η λάμπα δεν επαρκούσε για το ράψιμό της, η γιαγιά σταματούσε, μάζευε τα πολύτιμα υφάσματα και τις δαντέλες που είχε απλωμένα τριγύρω και τα τύλιγε με προσοχή μέσα σε βαμβακερά σακούλια. Τα έβαζε στο ράφι και από εκεί και έπειτα ήταν ελεύθερη από κάθε δουλειά. «Μητέρα, δεν είναι ανάγκη πια να ράβεις», της έλεγε η μητέρα μου μαλώνοντάς τη χαϊδευτικά. «Θα λέει ο κόσμος ότι σε βάζουμε εμείς για να μαζέψεις τις πρίκες των παιδιών μας. Ντροπή πια, γέρασες, καιρός να ξεκουραστείς». Εκείνη καμονόταν ότι θύμωνε λίγο και έπειτα της απαντούσε. «Για τόσο γριά με περνάς λοιπόν, κόρη μου?
Λοιπόν, να είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού, εγώ με τη βελόνα σε ανάστησα όταν πέθανε ο συγχωρεμένος ο πατέρας σου και τη βελόνα δεν θα την αφήσω μέχρι να πεθάνω ή να χάσω το φως μου. Άλλωστε, ακόμη είμαι η καλύτερη ράφτρα της πόλης. Μέχρι και την Αυγούστα Μαρία, τη γυναίκα του βασιλιά μας του Ιωάννη από τον οίκο των Παλαιολόγων, εγώ την έραβα τη συγχωρεμένη. Μέχρι που την νίκησε εκείνη η καταραμένη επιδημία Πανούκλα στην πόλη μας 13 χρόνια πριν. Άρον-άρον γύρισε ο κ. Ιωάννης τότε από τη Φλορέντζα. Συνέχιζε η γιαγιά, νικημένη από τη Φλιαρία. Δύο χρόνια εκεί που τον έβρισκες, που τον έχανες με τους δυτικούς ο αφορεσμένος. Σον και καλά να προσκυνήσουμε κι εμείς τον Πάπα. Να πουλήσουμε την πίστη μας και να γίνουμε αζημίτες. Έλεγε και τα μάτια της έλαμπαν από ένα περίεργο φως ζωντάνιας, εξυπνάδας, πείσματος και πάθος. «Έλα τώρα», της έλεγε η μητέρα μου, «μην τα σκέπτεσαι τώρα αυτά». Για καλό το έκανε. Περίμενε βοήθεια από τον Πάπα και τους δυτικούς. Είδες πως μας ζώσανε οι Τούρκοι. Άλλωστε και αυτός τόσο που αγαπούσε την Αυγούστα του. Από το χαμό της και μετά δέματα χαμογέλασε. Και ούτε πήρε μέρος σε καμιά γιορτή. Μόνο στη Θεία Λειτουργία πήγαινε. Και 8 χρόνια μετά αναπαύθηκε και αυτουνού η ψυχή του. Και μετά από τέτοιες κουβέντες, η γιαγιά μου σαν να με θυμόταν ξαφνικά εμένα που περίμενα πώς και πώς, έλεγε. «Έλα τώρα καλή μου, έλα να σου διηγηθώ μια ιστορία που θυμήθηκα για μια παλιά αρχόντισσα της πόλης». Κι έτσι, με την κοριτσίστικη φαντασία μου, άκουγα τις παλιές ιστορίες της γιαγιάς μου για αρχόντισσες και αυγούστες που καταλήξαν μοναχές, αλλά και για απλές κοπέλες που ανέβηκαν στα ψηλότερα σκαλοπάτια και έφτασαν ως το θρόνο. Και κάθε βράδυ που ξάπλωνα, έπαιρναν σάρκα και οστά μπροστά μου άλλοτε γυναίκες πολιτικοί όπως η Ειρήνη η Αθηναία, λόγιες όπως η Ευδοκία και η Άννα Κομνηνή, φιλάρεσκες όπως η Ζωή η Πορφυρογέννητη και άλλες ολόψυχα δοσμένες στην αγνότητα όπως η Πουλχερία και η αδελφή της Ζωής η Θεοδόρα. «Θέλω να μοιάσω στην Αναστασό, γιαγιά. Ποιος ξέρει, μπορεί κάποτε να με διαλέξει και εμένα ένας πρίγκιπας Πορφυρογέννητος και να γίνω Αυγούστα». «Αυτή τη φώνησα διάλεξε συμφοριασμένη. Τη Θεοφανώ, όπως την είπαν έπειτα. Πού τη θυμήθηκες καημένη», μου λέγει η γιαγιά. Και εγώ που ήθελα να την τζιγκλάω, της έλεγα. Γιατί ήταν έξυπνη και όμορφη. Και από κόρη ταβερνιάρη κατέληξε να έχει τα χαλινάρια της αυτοκρατορίας. Παντρεύτηκε το Ρωμανό, έβγαλε από τη μέση τις αδερφάδες και την πεθερά της και μετά, όταν ερωτεύτηκε τον Νικηφόρο, ξεφορτώθηκε το Ρωμανό. Και έπειτα πάλι. «Πάψε πια, παλιοκόριτσο», μου έλεγε μαλώνοντάς με. «Βρες άλλη να της μοιάσεις». Κι εγώ η αλήθεια είναι ότι την πείραζα τη γιαγιά. Αληθινά ήθελα να μοιάσω την Άννα Κομνηνή και να γράψω ένα σύγγραμμα μεγάλο και τρανό όπως και εκείνη. Και πώς τα έφερε τώρα η ζωή, εδώ στα μακρινά του τα χώματα, τόσα χρόνια μετά κάθομαι και ανασκαλεύω στη μνήμη μου όλα αυτά τα πράγματα που είχα καλά φυλαγμένα μέσα στην καρδιά μου και στο μυαλό μου. Το γράψιμο καθόλου δεν συγκινούσε τον αδελφό μου. Με το ζόρι έκανε τα μαθήματά του, όμως τον συγκινούσαν οι μάχες και οι στρατοί. Κάθε μέρα όταν γυρνούσε από το σχολείο ερχόταν να μου αφηγηθεί κάτι νέο που έμαθε. Και εγώ τα άκουγα όλα, άλλοτε με ενθουσιασμό και άλλοτε με τρόμο. Κάποτε άρχισε να μου αφηγείται γεγονότα πιο πρόσφατα. Γεγονότα που οι μεγάλοι τρέμανε και μόνο στο άκουσμά τους. Ήταν 20 χρόνια πριν που η Θεσσαλονίκη έπεσε στα χέρια των Τούρκων. Άρχισε την αφήγηση ο αδελφός μου την ώρα του φαγητού. Ο Μουράτ ο δεύτερος ήταν που στήθηκε έξω από την πόλη, όλοι, Ενετοί και Έλληνες, τρέξανε να τη σώσουνε. Μα ήταν πια αργά. Το τείχος της ήταν παλαιό και οι κάτοικοι ολιγάριθμοι. Στις 29 Μαρτίου ο Μουράτ διέταξε έφοδο, διακηρύσσοντας ότι αφήνει σαλία στο στρατό όλους τους κατοίκους και όλη την κινητή περιουσία τους, κρατώντας για τον εαυτό του μόνο την πόλη. Μάταιος ο αγώνας ανδρών και γυναικών στα τείχη. Τρεις μέρες κράτησε η πολιορκία και μετά η πόλη έπεσε στον Μουράτ. Ο αδελφός μου μου είπε ότι ήταν προδοσία. Οπισθοχώρησαν οι Βενετοί στα καράβια που ήταν υπεύθυνοι για την υπεράσπιση της Θεσσαλονίκης. Μα αν είναι δυνατόν, τον άκουσε η μητέρα και είπε, καταλαβαίνεις τι λες Ισίδωρε. Και να μην είχαν φύγει οι Βενετοί, η Θεσσαλονίκη θα είχε πέσει. Εσύ ο ίδιος είπες ότι ήταν μυριάδες οι Τούρκοι και εμείς ελάχιστοι.
Όταν μπήκαν μέσα άρχισε η λαιλασία και η αρπαγή και η πυρπόληση. Και οι στρατιώτες του Μουράτ δεν σεβάστηκαν ούτε ναούς ούτε τάφους. Μα μήπως είχαν άλλοτε σεβαστεί οι Λατίνοι τους τάφους ή τους ναούς της Κωνσταντινούπολης ή της Θεσσαλονίκης? Μονολόγησε η μητέρα, παραπονεμένη που της άρεσαν κατά βάθος τέτοιες συζητήσεις, γι' αυτό και τις επέτρεπε στο τραπέζι. Και όσοι κάτοικοι μπορούσαν να πληρώσουν χρυσό για να εξαγοράσουν τη ζωή τους, το έκαναν. Οι άλλοι πουλήθηκαν στα σκλαβοπάσαρα και λίγοι κατάφεραν να κρυφτούν και να φύγουν, συνέχισε με πάθος ο συγχωρεμένος ο αδελφός μου. Από τους ναούς μας δύο γίνανε τζαμιά, αλλά από τους υπόλοιπους αφαιρέθηκαν 1000 μαρμάρινες πλάκες και στάθηκαν στην Αδριανούπολη για την κατασκευή λουτρών που έφτιαχνε εκεί ο Μουράτ. Σαν να μην έφτανε όμως αυτό, 3 χρόνια αργότερα, ο Μουράτ επανήλθε στη Θεσσαλονίκη, δίμευσε όλα τα σπίτια και τα κτήματα των οποίων οι κύριοι έλειπαν, τα πλουσιότερα μοναστήρια, όλους τους ναούς εκτός από 4, και έφερε στην πόλη 1000 Τούρκους από τα Γενιτζά. «Έλα πάψε τώρα», του έλεγε η μητέρα όταν με έβλεπε να γουρλώνω τα μάτια με αποστροφή για τα τόσα δεινά. «Δεν βλέπεις ότι τρομάζεις την αδελφή σου? Συνεχίστε το φαγητό σας. Μας μάλωνε γλυκά, έτσι που μόνο εκείνη ήξερε να μαλώνει, με γλύκα και αυστηρότητα». Και αμέσως μετά ο Καρασινάμπης πήρε και τα Ιωάννινα, συνέχιζε εκείνος απτόητος. Και τα δεινά που βρήκαν τους κατοίκους ήταν ίδια. Και για 10 χρόνια ο Μουράτ μας άφησε ήσυχους και δεν ενόχλησε ούτε την Κωνσταντινούπολη ούτε τις άλλες ελληνικές περιοχές, όποιες δηλαδή είχαν απομείνει. Μπουκιά δεν μου κατέβαινε με αυτά που άκουγα. Τα άκουγα και έφρυτα. Και μου φαίνονταν σαν ιστορία μακρινή και ξεχασμένη. Πού να ξέραμε όμως τότε ότι ερχόταν και η δική μας η σειρά. Τα μεσημέρια, όταν πια σηκώναμε το τραπέζι, οι μεγάλοι πήγαιναν να ξεκουραστούν και εγώ με τον αδελφό μου μέναμε ξεκομμένοι στο δωμάτιό μας με τη ρητή εντολή να μην κάνουμε φασαρία. Έτσι κι εμείς πιάναμε άλλοτε την κουβέντα και άλλοτε το παιχνίδι. Ο Ισίδωρος με πίεζε να παίζουμε τους στρατιώτες με τα σπαθιά ή να κάνουμε τους καλόγερους που ψέλνουν. Αλλά εμένα με έπιανε συνήθως γέλιο με κάτι τέτοια. Και τελικά καταλήγαμε να κάνει εκείνος τον Πατριάρχη και εγώ την Αυγούστα, που τη στέφουν βασίλισσα και παντρεύεται τον Αυτοκράτορα. Και τότε ξετυλίγαμε κρυφά τα πανάκριβα υφάσματα της γιαγιάς και τυλιγόμουν με χρυσά και κεντυμένα υφάσματα. Έβαζα κορδέλες κόκκινες στα πόδια να παραστήσω ότι φοράω πορφύρα και ψεύτικο στέμα στα μαλλιά. Τι ωραία, αθώα και τρυφερά χρόνια. Ώσπου μια μέρα τα πάντα άλλαξαν και τα μαντάτα άρχισαν να έρχονται χρονιά με τη χρονιά, μέρα με τη μέρα, όλο και πιο άσχημα. Κι εγώ άφηνα τα μετάξια και τις δαντέλες της γιαγιάς, τις περίτεχνες μαγειρικές της μαμάς μου και τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς που μου δίδασκε, για να γίνω μια σωστή οικοδέσποινα αργότερα, όταν θα παντρευόμουν, και έτρεχα να τρυπώσω στο σαλόνι μας και να ακούω τους μεγάλους να μιλάνε. Ήταν άλλωστε και ο Αντώνιος εκεί. «Και εσύ, Ιωσήφ, τι γνώμη έχεις για αυτά που έκανε ο άρχοντας Δημήτριος ο Παλαιολόγος?» ρωτούσε ο πατέρας τη γνώμη ενός πλούσιου Εβραίου εμπόρου που με την κόρη του μαθαίναμε μαζί κέντημα. «Τι να σου πω, Θόδωρε, δεν θέλω να μπλέκομαι στα εσωτερικά σας, μα άτιμη κίνηση αυτή μου φαίνεται να στραφείς ενάντια στον αδελφό σου και Αυτοκράτορα. Πήρε τόσο τουρκικό στρατό μαζί και ζώσανε την πόλη. Αν δεν ήταν ο Κωνσταντίνος να σώσει τότε την πόλη και να πάρει στο κυνήγι τον προδότη, το Δημήτριο και τους συμμάχους του τους Τούρκους, τώρα θα ήμασταν όλοι τουρκεμένοι», έλεγε ο πατέρας μου. «Μα πώς βγήκανε από μια κοιλιά αυτά τα παιδιά, αδέλφια, και να τρώγονται έτσι? Ευτυχώς που πριν πεθάνει ο Ιωάννης άφησε το στέμα στον Κωνσταντίνο και όχι στο Δημήτριο». «Ναι, είναι καλός και σοβαρός ο βασιλιάς μας. Άρχισε να επισκευάζει το τείχος και να μαζεύει τρόφιμα για το λαό σε περίπτωση πολιορκίας. Βλέπεις, ο νεαρός Σουλτάνος, ο Μεχμέτ, θέλει να αφήσει το όνομά του στην ιστορία, θέλει να πάρει την πόλη». «Σκοπιάσει να δει τη γλύκα», έλεγε ο πατέρας μου. Και εγώ χανόμουν στα λόγια αυτά και στις πληροφορίες που μπέρδευα και στα ονόματα. Και όταν πάλι ρωτούσα τον πατέρα μου, εκείνος μου χάιδευε με στοργή τα μαλλιά και μου έλεγε να μην σκοτίζω το μυαλό μου με τέτοια. Ο καημένος ο πατέρας ήθελε να παρατείνει όσο μπορούσε την παιδική μου ηλικία. Μα εμένα είχε μπει για τα καλά στο μυαλό μου πως τα πράγματα δεν πάνε καλά. Τρύπωνα στη βιβλιοθήκη του πατέρα μου και μελετούσα χάρτες και συγγράμματα, λες και ήθελα μόνο μιας να ρουφήξω όλη τη γνώση του κόσμου. Λες και κάποιος θα μου τα κλέβε για πάντα. Πόσο δίκιο είχε η εφηβική μου διέστηση.
Γι' αυτά τα τόσο ακριβά και δυσέβρετα βιβλία γκρίνιαζε η μητέρα μου συχνά και τα θεωρούσε άσκοπα έξοδα. Μα ο πατέρας μου ήταν πολυμαθής και άνθρωπος του κόσμου. Του άρεσε να μαθαίνει συνεχώς καινούργια πράγματα, να διαβάζει, να συνομιλεί με ανθρώπους ταξιδεμένους και διαβασμένους. Από εκείνον πήρα αυτή την αγάπη για τη γνώση που δεν με εγκατέλειψε όλη μου τη ζωή. Άλλοτε πάλι ρωτούσα το δάσκαλο του Ισίδωρου που τον βοηθούσε συχνά πυκνά στο σπίτι γιατί ο Ισίδωρος, όπως ξανάπα, τα βαριόταν τα γράμματα και προτιμούσε τα σπαθιά και τα όπλα. «Δεν θα μας βοηθήσουν», λέτε, «οι δυτικοί». «Ας μην περιμένουμε βοήθεια από κανέναν, Κασιανή μου», μου λέγει ο δάσκαλος, και στο βλέμμα του διάβαζα την απελπισία. «Πότε μας βοήθησαν οι δυτικοί?» Αυτοί έσπερναν τις διχόνοιες μεταξύ μας, τίποτα άλλο, και κοίταγαν πώς θα εκμεταλλευτούν την αφέλεια ή τη βλακεία μας. Μα πριν από 10 χρόνια δεν κάνανε σταυροφορία ο Δόγης της Βενετίας και ο Δούκας της Βουργουνδίας και ο Ουνιάδης», επέμενε εγώ. «Ναι, αλλά νικήθηκαν», είπε ο δάσκαλος. «Σε μεταγενέστερο χρόνο ο Ουνιάδης βρέθηκε και πάλι αντιμέτωπος με τον Μουράντ και πάλι νικήθηκε». «Και μετά τι έγινε?» ρωτούσα εγώ, όλο δίψα να μάθω. Ο δάσκαλος βυθιζόταν στις σκέψεις του, λες και τα ξαναζούσε όλα τα γεγονότα. «Ε, μετά, είσαι πια μεγάλη και τα θυμάσαι. Πέθανε ο Ιωάννης, ήρθε ο Κωνσταντίνος, πέθανε ο Μωράτη, ήρθε ο Μεχμέτ. Άλλα πρόσωπα, μα ίδια πράγματα γίνονται, Κασιανή μου. Να δούμε πού θα βγάλει αυτό», έλεγε και έκοβε τη συζήτηση. Και έτσι ακριβώς οι μέρες περνούσαν, μια θανάσιμη αγωνία μας κρατούσε ξάγρυπνο στα βράδια και συλλογισμένο στο πρωί. Από τέλη του Μάρτη του 1453 μια τεράστια Οθωμανική στρατιά ήταν πλέον πολύ κοντά. Κάποιος με έμπειρο μάτι μπορούσε εύκολα να παρατηρήσει το στρατό του Μεχμέτ Δευτέρου. Φοβόμασταν πολύ, ακόμη και ο πατέρας, τον οποίο δεν συνηθίσαμε να βλέπουμε ανήσυχο. Βέβαια, προσπαθούσε να καθησυχάσει και τον εαυτό του αλλά και εμάς πως όλα θα τελειώσουν σύντομα. Ήθελα να πιστεύω σε αυτή την ελπίδα. Η πόλη προσπαθούσε να αμύνθει. Πράγματι, ακούγοντας τα λόγια του αυτοκράτορα, ένιωθα μέσα μου όλο πιο ασφαλής, έτσι πίστευα. «Μη φοβάστε, συμπολίτες μου. Η Κωνσταντινούπολη θα μείνει όρθια παρά τις επιθέσεις των Τούρκων τριγύρω. Προσπαθούμε. Ήδη έχουν γίνει πολλά βήματα για την αντιμετώπιση των εχθρών. Οι πολεμιστές μας τώρα πια θα μπορούν να δρουν καλύτερα, αφού σκάφτηκε ένα μεγάλο χαντάκι για τη μεγαλύτερη ευκρίνεια των βολών των πυροβόλων. Επίσης, 300 πλοία ελπίζουμε με αισιοδοξία να κυκλώσουν την πόλη για μεγαλύτερη ασφάλεια. Συμπολίτες μου, ένα να έχετε στο μυαλό σας. Με τη δύναμη του Θεού θα τα καταφέρουμε». Τα συναισθήματά μου ήταν ανάμεικτα. Δεν μπορούσα να καταλάβω αν ήμουν ήρεμη και αισιόδοξη ή φοβισμένη και λυπημένη. Από τη μία σκεφτόμουν πως θα ήταν αδύνατο μια τέτοια αυτοκρατορία να πέσει τόσο άδικα και τόσο ξαφνικά. Από την άλλη όμως γνώριζα καλά πως ό,τι και να έκανε η πόλη ήταν πλέον αργά. Παράλληλα οι Τούρκοι πλησίαζαν όλο και πιο κοντά, καταλαβαίναμε πως η πολιορκία δεν θα αργούσε. Ακούτε τα ομιλήματα, φίλοι ακροατές, μιλάμε για την πόλη και την πτώση της με την ευκαιρία όλων αυτών των ημερών και της σημερινής ημέρας. Διαβάζουμε ένα μικρό μυθιστόρημα που έχουν γράψει παιδιά γυμνασίου με εξαιρετικό όμως τρόπο, με τίτλο «Εις την πόλην» από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ο πατέρας ήρθε τρέχοντας στο σπίτι μας. Πρώτη φορά τον είδα έτσι. Είχε χλωμιάσει ολόκληρος. «Θεέ μου, τι να συνέβη άραγε?» Η μητέρα μας είπε να αποσυρθούμε γρήγορα στο δωμάτιό μας. Η γλυκιά μου η μαμά πάντα χαμογελαστή και καλοσυνάτη. Ό,τι και να συνέβαινε μέσα στο σπίτι πάντα μου έλεγε: «Κασιανή, πηγαίνετε μέσα με τον αδελφό σου. Πρέπει να μιλήσουν οι μεγάλοι τώρα». «Κασιανή, το όνομα της γιαγιάς μου». Ο πατέρας δεν ήθελε να με βαφτίσουν έτσι, όμως η μητέρα μου πάντα έλεγε ότι ήμουν τόσο όμορφη που έμοιαζα με εκείνη την παλιά την αρχόντισσα την Κασιανή. Ο αδελφός μου ο Ισίδωρος δεν πολύ καταλάβαινε τι συνέβαινε μέσα στο σπίτι, αν και ήταν μεγαλύτερος από μένα. Όταν όμως ο πατέρας τον κοίταξε αμίλητος με αυτό το διαπεραστικό βλέμμα, εκείνος χωρίς να πει κουβέντα ήρθε μαζί μου. Πήγαμε στο δωμάτιό μας και κάναμε ησυχία για να ακούσουμε τι έγινε. «Τι συνέβη, Θεόφιλε, γιατί είσαι έτσι, με τρομάζεις, πες μου».
Κάθισε, Θεοδώρα, σε παρακαλώ. Θέλω να κρατήσεις την ψυχραιμία σου. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Πριν λίγο έμαθα ότι ο Μωάμεθ ετοιμάζεται να μας επιτεθεί. Θα πολιορκήσει την πόλη, μου το είπε ο Φώτης καθώς έφευγε από το πανεπιστήμιο. Η μητέρα μου είχε μείνει ακίνητη να κοιτάζει τον πατέρα μου. Δεν πίστευε στα αυτιά της. Ώστε λοιπόν δεν ήταν μόνο φήμες, ο εφιάλτης έπαιρνε σάρκα και οστά. Μια απέραντη σιωπή απλώθηκε μέσα στο δωμάτιο και κανείς δεν είχε τη δύναμη να τη σπάσει. Μετά από λίγο, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει αυτό που άκουγε, μίλησε ξανά. Τι είναι αυτά που λες, Θεόφιλε? Δεν είναι δυνατόν. Ω Χριστέ μου, τι θα κάνουμε? Τα παιδιά μας, Παναγία μου, τι θα κάνουμε? Να φύγουμε, να πάμε στη Βενετία, να σωθούμε. Όπως η αδελφή σου, η Ειρήνη. Τόσοι Έλληνες ζουν εκεί. Να φύγουμε. Ηρέμησε, σε παρακαλώ. Πρέπει να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας. Δεν μπορούμε να φύγουμε από την πόλη. Ο βασιλιάς έκλεισε όλες τις πύλες για ασφάλεια. Μόνο 2-3 Εβραίοι έμποροι και κάποιοι γενοάτες από το Γαλατάμπαινο βγαίνουν και από αυτούς μαθαίνουμε κανένα νέο. Ποια ασφάλεια, Θεόφιλε? Εδώ θα πεθάνουμε. Πρέπει να βρούμε κάποιο τρόπο να φύγουμε από την πόλη. Για μένα δεν με νοιάζει. Τα παιδιά μας, τα παιδιά μας, σκέφτομαι. Κοίταξα δειλά-δειλά μέσα από τη χαραμάδα της πόρτας. Τα μάτια της ήταν κατακόκκινα από τα κλάματα. Δεν είχα ξαναδεί τους γονείς μου να κλαίνε. Ο πατέρας μου ήταν σκληρός άνθρωπος και δεν επέτρεπε στον εαυτό του να εξωτερικεύει τα συναισθήματά του, μα ήταν εξαιρετικά ανήσυχος. Εγώ και ο Ισίδωρος καθόμασταν ήσυχα μέσα στο δωμάτιο. Εκείνος αμέριμνος έφτιαχνε τα ξυλόγλυπτά του και εγώ κρυφά ακούγα τι έλεγαν μέσα. Αυτή τη φορά όμως δεν το έκανα από κουτσομπολιό. Η στάση του πατέρα μου με είχε ανησυχήσει ιδιαίτερα. Ακούγοντας όμως όσο έλεγαν μέσα, οι φόβοι επαληθεύτηκαν. Ένιωσα να χάνομαι. Δεν έπρεπε να το δείξω όμως αυτό μπροστά στον Ισίδωρο. Κάθε φορά που φοβόμουν με κορόιδευε και μου έλεγε: «Αν φοβάσαι δεν τιμάς το όνομά σου». Η Κασιανή ήταν μια θαραλέα γυναίκα. Δεν ήθελα να του δείξω ότι φοβάμαι και τρέμω και στο άκουσμα και μόνο τις λέξεις Οθωμανή. Εκείνος, αν και έφηβος, ήθελε με κάθε τρόπο να καταταγεί ανάμεσα στους πολεμιστές. Προχτές πέρασε από εδώ ο οικογενειακός μας φίλος, ενετός διοικητής Βάιλο Μινότο. Ήταν φίλος του μπαμπά μου και συχνά πυκνά παρευρισκόταν στις συγκεντρώσεις που κανόνιζε ο πατέρας μου. Είχε μαζί του το γιο του και τον όμορφο ανεψιό του τον Αντώνιο, ένα νεαρό 20χρονο που με γλυκοκοίταζε, είναι η αλήθεια, αλλά όχι ξεδιάντροπα. Σεμνά ντροπαλά. Κι εγώ δεν ήμουν αδιάφοροι, σπανίως παρευρισκόμουν σε αυτές τις συγκεντρώσεις. Βαριόμουν τις πολιτικές συζητήσεις. Προτιμούσα τα βιβλία μου, το κέντημα ή το ημερολόγιο μου. Μα όταν ήξερα πως θα μας τιμούσε με την παρουσία του ο ενετός διοικητής της ενετικής κοινότητας και σπουδαίος στρατιωτικός, έβρισκα χίλιες δυο προφάσεις για να είμαι παρούσα. Η μητέρα μου το είχε καταλάβει και πάντα με έστελε να κεράσω κάτι ιδιαίτερο ή να βάλω τα λουλούδια στο βάζο. Μόνο και μόνο για να ανταλλάξω φευγαλαίες κλεφτές ματιές με τον Αντώνιο που δεν έπαιρνε τα μάτια του από πάνω μου. Σε μια τέτοια συγκέντρωση, η παρουσία και των αδελφών Βοκιάρντι, του Παύλου και του Δροήλου, αλλά και του γιγαντόσωμου Θεόδωρου Καριστινού, στενούφιλου του πατέρα μου, με το βροντερό καλοκάγαθο γέλιο, ο αδελφός μου πετάχτηκε στα ξαφνικά και δήλωσε ότι ήθελε και αυτός να μάθει τη στρατιωτική τέχνη. «Μπράβο, αγόρι μου, στα χνάρια μου κοντά κι εσύ», αποκρίθηκε ο θείος μου, ο στρατιωτικός, με κρυφή περηφάνεια. «Ναι, μα θέλω τώρα να καταταγώ. Τώρα με έχει ανάγκη η πατρίδα. Αν τους αποτελειώσετε εσείς τους Τούρκους που έρχονται, τι θα γίνει με μένα?» είπε εκείνος παραπονεμένα και με μια δόση ζήλιας, καθώς έβλεπε όλους τους νεαρούς άνδρες που κάθονταν στο σαλόνι μας και είχαν ήδη στο ενεργητικό τους συμπλοκές με Τούρκους και αλλόφιλους. «Ένιωσου, και αυτή τη φορά ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος. Δεν θα τους ξεφορτωθούμε έτσι εύκολα τους Οθωμανούς. Ο κλειός σφίγγει σαν μέγενη στο λαιμό μας», είπε πικραμένα ο θείος μου. Εγώ είχα τρομοκρατηθεί. Είχα ακούσει για την άλωση της πόλης από τους σταυροφόρους και είχα αναστατωθεί. Ο δάσκαλος του Ισίδωρου πολλές φορές μας περιέγραφε τις μεγάλες καταστροφές που έπαθε τότε η πόλη μας από τους Λατίνους. Όλη η πόλη λαϊλατήθηκε τότε, μα το χειρότερο ήταν ότι δεν σεβάστηκαν τα ιερά κοιμήλια μας. Η Παναγία των Βλαχερνών έχασε για πάντα το χιτώνα της Παρθένου, ενδύματα Αγίων, τεμάχια του Τιμίου Σταυρού. Όλα τα φυλακτά μας, όλη η πίστη μας. Για να μην μιλήσω για τις Άγιες Τράπεζες της Αγίας Σοφίας που τις θαύμαζε όλοι οι οικουμένοι, πάνε και αυτές. Τεμαχίστηκαν για να αρπαχτούν ευκολότερα τα πολύτιμα υλικά τους. Άλογα και μουλάρια οδηγήθηκαν στο ναό για να μεταφέρουν τα φορτία των ιερών σκευών, των χρυσών και αργυρών πλακών του θρόνου, των αμβώνων, των θυρών και των όμορφων διακοσμήσεων. Τώρα που βρίσκομαι πια στη Βενετία,
Πολλά από αυτά τα κοιμήλια τα βλέπω να στολίζουν τις εκκλησίες των Δυτικών και του Αγίου Μάρκου τη Μεγάλη Εκκλησία και άλλες μικρότερες. Δάκρυα ανεβαίνω στα μάτια μου, μα καταπίνω τον καημό μου. Είμαι κι εγώ μια Βενετσιάνα τώρα πια, μακριά από τον τόπο μου, το σπίτι μου και το στάφος των δικών μου. Αυτά έγιναν τότε. Και από τότε γεννήθηκε άσβεστο το μίσος μας για τους Δυτικούς. Πόσο χειρότεροι μπορούσαν να είναι οι Οθωμανοί, σκεπτόμασταν με το αφελές μυαλό μας. Κάποιες φορές είναι καλύτερο να έχεις άγνοια, γιατί η γνώση σε τρομάζει. Εκείνη την ημέρα όλα είχαν αλλάξει. Όλοι ξέραμε μέσα μας βαθιά ότι πλησίαζε το τέλος, αλλά κανείς δεν είχε το θάρρος να το ομολογήσει. Η μητέρα μου προσπαθούσε να είναι ψύχρεμη και ζητούσε συνέχεια στην προσευχή της να γίνει ένα θαύμα, μιας και πλησίαζε το Άγιο Πάσχα, που θα μας γλίτωνε από τον όλυθρο. Τη δική μας Ανάσταση προσμέναμε, εκτός από του Θεανθρώπου, και όλοι ελπίζαμε ότι θα γλιτώναμε από ακόμα μια απειλή. Η μοίρα όμως μας επεφύλασε πολύ άσχημο παιχνίδι. Ήταν Κυριακή του Πάσχα. Ο Χριστός αναστήθηκε και το χαρμόσυνο νέο της Ανάστασης έφερε χαρά σε όλους τους χριστιανούς. Δεν ήταν όμως γραφτό μας να χαρούμε με την Ανάστασή του αυτή την καταραμένη χρονιά του 1453, αλλά να περιμένουμε το τέλος μας καρτερικά, γιατί όπως όλα έδειχναν, η βασιλεύουσα σιγά σιγά έδιε. Ανήμερα του Πάσχα ήταν που έφτασε ο θείος μου αναστατωμένος και βιαστικός. Γρήγορα πηγαίνετε όλοι στα σπίτια σας και μην βγει κανείς έξω, τον ακούγαμε να λέει στη γειτονιά. Φτάνουν οι αλόθρισκοι έξω από τα τείχη με ένα τεράστιο κανόνι. Γρήγορα, μην καθυστερείτε, είναι η εντολή του βασιλιά. Αμέσως επικράτησε αναταραχή. Όλοι έτρεχαν σαν τρελοί να σωθούν. Σωτηρία όμως δεν υπήρχε, ήταν η αρχή του τέλους. Εμείς τρέχοντας, φτάσαμε στο σπίτι μας και κλειστήκαμε γρήγορα μέσα, όπως μας είχε πει ο θείος μου. Η μητέρα μου προσευχόταν συνέχεια και μας κρατούσε σφιχτά στην αγκαλιά της, ενώ ο πατέρας μου στεκόταν στην πόρτα και κρυφοκοίταζε να δει τι γινόταν έξω. Μετά πολλά ήρθε στο σπίτι μας ο θείος μου να μας πει τα νέα. Ανάθεμά τους, ανάθεμά τους. Κατάφεραν να φτάσουν μέχρι εδώ. Η δύση μας πούλησε. Ζητούσε ο Κωνσταντίνος βοήθεια και εκείνοι τον αγνώσαν. Ακόμα και αυτοί οι Σέρβοι που μας έκαναν το φίλο απέστειλαν βοήθεια στον Μωάμεθ. Ανάθεμά τους. Ήθελα να ήξερα, κανένας δεν ασχολείται με εμάς. Αν χαθούμε εμείς, χάθηκαν όλοι. Ο Παλαιολόγος αποδέχτηκε ακόμη και να γίνει Θεία Λειτουργία Λατίνων και Ορθοδόξων μετά από το μεγάλο σχίσμα μέσα στην Αγία Σοφία. Θυμάσαι τις κατάρες του Γέροντα Γενάδιου. Θυμάσαι τότε τι αναταραχή είχε γίνει. Από όλους σχεδόν αποδοκιμάστηκε για αυτή του την πράξη, και αντί αυτοί οι αζημίτες να το εκτιμήσουν, μας γύρισαν την πλάτη. Εγώ στο είχα πει, αδελφέ. Οι κινήσεις του πολύ αγαπημένου σου Αυτοκράτορα θα μας κατέστρεφαν. Ορίστε, ειδού τα αποτελέσματα. Αύριο δεν ξέρουμε αν θα ζούμε καλά-καλά, και εσύ συνεχίζεις να τον υπερασπίζεσαι ακόμα και τώρα, είπε ο πατέρας μου κουρασμένα. Η μητέρα μου προσπάθησε να το σταματήσει. «Σας παρακαλώ, σταματήστε. Τρομάζετε τα παιδιά με τις φωνές σας. Ό,τι έγινε, έγινε. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να αλλάξουμε κάτι τώρα. Ας προσευχηθούμε όμως να πάρει τις σωστές αποφάσεις ο Αυτοκράτορας μας, γιατί αλλιώς χαθήκαμε». Με ψυχραιμία, σύνεση και έχοντας στο μυαλό του πάντα το χρέος του ως άρχοντης Κωνσταντινούπολης, έδωσε εντολή η αλυσίδα του Κεράτιου Κόλπου, που αποτελούσε το σημαντικότερο όπλο των Ελλήνων σε αυτή τη μεγάλη μάχη, να σηκωθεί στη θέση της και να φράξει τον κόλπο. Η πολιορκία είχε αρχίσει. Μόλις ο Παλαιολόγος απάντησε αρνητικά στην πρόταση του Μωάμεθ στις 6 Απριλίου, εκείνος άρχισε να επιτίθεται στα τείχη της πόλης με τα κανόνια του Ουρβανού, ώστε να προκαλέσει τεράστια προβλήματα στην άμυνα της πόλης και να είναι πιο εύκολη η άλωσή της. Πρωταγωνιστικό ρόλο είχε η φοβερή Μπομπάρδα, το μεγαλύτερο κανόνι των Οθωμανών, και αυτό προξένησε το μεγαλύτερο κακό στα τείχη της πόλης. Κάθε χτύπημά της το νιώθαμε μαχαίρι στην καρδιά. Η γιαγιά αναστέναζε και τα μάτια της βούρκωναν. Εμείς όμως δεν είχαμε την πρόθεση να αφήσουμε απροστάτευτη στα χέρια των Οθωμανών την πόλη μας. Ήμασταν αποφασισμένοι να αγωνιστούμε με όποιον τρόπο μπορούσαμε. Μόλις ο ήλιος έδιε και η νύχτα έπεφτε πάνω από τη βασιλεύουσα, πηγαίναμε κάθε μέρα με τη μητέρα μου, τον αδελφό μου και άλλες γειτόνισες στα τείχη και βοηθούσαμε τους άντρες που τα επισκέβαζαν. Ο πατέρας μου ήταν τεχνίτης και βοηθούσε και αυτός φυσικά στη συντήρηση των τείχων. Εμείς φέρναμε κουβέρτες και δέρματα από το σπίτι, λάσπη και άχυρα από το στάβλο.
Όλοι οι κάτοικοι προσπαθούσαν να συντηρήσουν τα τείχη λόγω των ρηγμάτων που είχαν δημιουργηθεί από τους κανονιοβολισμούς και έτσι να συνεισφέρουν και εκείνοι με όποιο τρόπο μπορούσαν. Οι Τούρκοι, βλέποντας ότι τα τείχη παρά το σφοδρότατο βομβαρδισμό πρόσφεραν ακόμη κάλυψη στους υπερασπιστές της πόλης, είχαν ξεκινήσει ήδη από εβδομάδες να σκάβουν σύραγγες για να τα υπονομεύσουν. Σέρβοι και Βόσνοι, οι μεταλλορύχοι, είχαν αναλάβει απρόθυμα το τρομηρό καθήκον και έσκαβαν σύραγγες κάτω από τα θεμέλια των τειχών. Στην αντιμετώπιση αυτής της απειλής, σπουδαίο ρόλο έπαιξε ο Ιωάννης Γκραντ, όπως μας είπε ο πατέρας, μηχανικός που είχε έλθει στην πόλη από τη Γερμανία. Υπό την καθοδήγησή του, οι δικοί μας, αφού ανακάλυπταν τις στοές των Οθωμανών, έσκαβαν δικές τους και απέκρουαν τους εισβολείς, βάζοντας φωτιά στα υποστηρίγματα των λαγουμιών των Τούρκων. Το σκηνικό αυτό επαναλήφθηκε πολλές φορές. Το πιο αδύναμο σημείο για την άμυνα της πόλης, όπως μας είχε πει ο θείος μου, ήταν όμως η πύλη του Ρωμανού και γι' αυτό εγκαταστάθηκε εκεί ο Αυτοκράτορας μαζί με τον αρχιστράτηγό του Ιουστινιάνη και επέβλεπαν τις κινήσεις των αντιπάλων. Στο μεταξύ τα πράγματα γίνονταν δραματικά, αφού λόγω της πολιορκίας υπήρχε μεγάλη έλλειψη τροφίμων και η πόλη δεν μπορούσε να ανεφοδιαστεί από πουθενά. Οι Τούρκοι περιπολούσαν στις ακτές της Προποντίδας και περίμεναν ότι μια τέτοια κίνηση θα μας αποδυνάμωνε εντελώς. Κάποιες φορές ο καλός μας φίλος Αντώνιος έφευγε για λίγο από το πόστο του να πάει στο σπίτι του να πληθεί και να ξεκουραστεί. Πάντα περνούσε έστω και για λίγα λεπτά από το σπίτι μας να μας δει και να μας φέρει τα τελευταία νέα από τα τείχη. Τι να σου πω, Κασιανή, δεν μου αρέσουν τα ψέματα, μα τα πράγματα είναι δύσκολα. Η αλυσίδα, οι γενναίοι αλλά ολιγάριθμοι πολεμιστές και τα τείχη μας είναι ό,τι έχουμε. Μα τα τείχη μας είναι απόρθητα, έλεγα εγώ με αφέλεια. Όχι πια, Κασιανή. Όσο είχαμε να αντιμετωπίσουμε καταπέλτες και πετροβόλους, καλά ήταν. Μα τώρα, έχεις δει τα τεράστια μπρούτζινα κανόνια. Εκτοξεύουν πέτρινα βλήματα τόσο μεγάλα και με τόση δύναμη όσο 10 καταπέλτες μαζί. Έλεγε εκείνος με θλιμμένη ειλικρίνεια και εγώ πικρενόμουν. Μα μην ανησυχείς, θα τα βγάλουμε πέρα. Έχουμε και τους άξιους Κρήτες στο πλευρό μας. Σπουδαίοι άντρες και τοξότες άφθαστοι, έλεγε εκείνος προσπαθώντας να απαλύνει την αγωνία μου. Και έπειτα έφευγε και εμείς πέφταμε όλοι σε βαθιά μοναξιά και περισυλλογή. Η πολιορκία γινόταν όλο και πιο στενή. Έβλεπα στους δρόμους ανθρώπους να υποφέρουν από το φόβο αλλά και την πείνα και αναλογιζόμουν ότι τελικά οι Τούρκοι είχαν πετύχει το στόχο τους. Νερό είχαμε άφθονο, αλλά τα τρόφιμα μας έλειπαν. Ο πατέρας μου ήταν πολύ ανήσυχος. Σπανίως πια τον βλέπαμε στο σπίτι, μόνο όταν ήθελε να κάνει ένα μπάνιο και να ξαποστάσει λίγο. Οι άνδρες που υπερασπιζόντουσαν την πόλη ήταν ελάχιστοι, όχι πάνω από 7.000. Στη γενική επιστράτευση που κήρυξε ο Αυτοκράτορας απογοητεύτηκε με τη λειψανδρία. Η ζωή μας πλέον είναι βουτυγμένη στη μιζέρια και την κακομοιριά. Λες και ο Θεός μας έβαλε σημάδι και μας έριξε ανάθεμα, όπως ο Πατριάρχης Φώτιος στη Σύνοδο του 867 στον Πάπα της Ρώμης. Περιμέναμε όλη μια βοήθεια από τον ουρανό, μήπως και σωζόμασταν από αυτό τον όλεθρο που επρόκειτο να ξεσπάσει και να μας παρασύρει όλους στο διάβα του. Παραδόξως η βοήθεια ήρθε από τη θάλασσα και μας γέμισε όλους με χαρά και ελπίδα. Ήμασταν στην αγορά μαζί με τη μητέρα μου για να αγοράσουμε λαχανικά και να φτιάξουμε πάλι λαχανόσουπα για να φάμε φτωχικά το μεσημέρι, μιας και δεν υπήρχε πια τίποτε άλλο στην αγορά. Δεν παραπονιόμουν. Ήξερα τη σοβαρότητα της κατάστασης, αλλά ο Ισίδωρος γκρίνιαζε γιατί πεινούσε πολύ. Είχε δίκιο, όμως σε τέτοιες στιγμές έπρεπε όλοι να κάνουμε υπομονή. Ξαφνικά, επειδή η αγορά βρισκόταν στο λιμάνι, είδα τρία πλοία να κατευθύνονται προς το μέρος μας, όμως δεν ήθελα να φωνάξω στη μητέρα μου και να τη γεμίσω με ψεύτικες ελπίδες. Πριν προλάβω να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, είδα τον πατέρα μου να έρχεται προς το μέρος μας τρέχοντας και με ένα πλατή χαμόγελο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του. Πρώτη φορά τον έβλεπα να χαμογελάει έτσι. Σκέφτηκα ότι μάλλον οι σκέψεις μου ήταν σωστές. Θεοδώρα, καλή μου, γλιτώσαμε. Τι έγινε, Θεόφιλε, είσαι καλά? Μια χαρά είμαι. Μη στεναχωριέσαι πια, καρδιά μου, γλιτώσαμε. Τα βλέπεις εκείνα τα καράβια που πλησιάζουν? Είναι τα πλοία του Φλαντανελά. Του πλοιάρχου, ρώτησα εγώ. Ναι, Κασιανή μου, σίγουρα θα έρθουν κι άλλα. Θα δεις. Οι δυτικοί θα μας βοηθήσουν. Πάνω από 100 πλοία αρμενίζουν κατά την πόλη με χιλιάδες πολεμιστές. Τελικά ο Πάπας δεν μας εγκατέλειψε, ούτε και ο Θεός, έλεγε ο πατέρας με αφελή σιγουριά. Όλοι αγκαλιάζονταν μεταξύ τους και δάκρυα είχαν γεμίσει τα μάτια τους. Όμως ο Θεός δεν ήθελε να γλιτώσει αυτή η καημένη πόλη. Ήταν το γραφτό μας και το παπρωμένο φυγήν αδύνατον, όπως λέει πάντα η μητέρα μου.
Ενώ η ελπίδα είχε φωλιάσει για τα καλά μέσα στις ψυχές μας, ακούστηκαν πάλι κανονιοβολισμοί. Καταδίωξη μέσα στη θάλασσα, μπροστά στα μάτια μας. Ο καπουδάν Πασάς καταδίωκε το αυτοκρατορικό πλοίο. Η ναυμαχία είχε μετατραπεί σε πεζομαχία. Διήρκεσε για ώρες και η θάλασσα είχε γίνει ένας υδάτινος τάφος για Οθωμανούς και Χριστιανούς. Μεγάλη αγωνία για όλους εμάς που παρακολουθούσαμε ψηλά από τα τείχη την ναυμαχία. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι το έβλεπα μπροστά μου. Νόμιζα ότι ήταν μια παράσταση από αυτές που κάποτε, στα ένδοξα χρόνια, έδειχναν μέσα στον υπόδρομο με αναπαραστάσεις μαχών και πολέμων. Μα όχι. Όλα αυτά ήταν αληθινά, μπροστά στα μάτια μας. Οι αχές, κανονιοβολισμοί, ελιγμοί πλοίων. Άνθρωποι κρεμασμένοι από κατάρτια και άλλοι πνιγμένοι στη θάλασσα. Ο Σουλτάνος, λένε αυτοί που βλέπανε ψηλά από τα τείχη, μπήκε με το άλογο του μες στα νερά για να προτρέψει τους άνδρες του να πολεμήσουν γενναία. Τόσο εξαγριωμένος ήταν. Και όταν τελικά αυτοί χάσανε, τότε έπιασε τον άβαρχό του, Μπαλτόγλουθαρο τον λέγανε, και τον μαστίγωσε. Έτσι μάθαμε. Το μόνο που ελπίζαμε εμείς όμως ήταν να μην μας εκδικηθεί αυτός ο Σουλτάνος ο Μωάμεθ. Η φαντασία μου τον είχε πλάσει έτσι, άγριο, ψηλό και μεγαλόσωμο. Τον έβλεπα και στο όνειρό μου κάποιες φορές και ξύπναγα έντρομη. Το έλεγα στη γιαγιά μου και με καθησύχαζε. Ένας κανονικός άνθρωπος είναι, καλή μου, απλά το έφερε η μοίρα έτσι, που εμείς να τον βλέπουμε σαν θηρίο και η δική του σαν Θεό. Την επόμενη μέρα, μια ακόμα δυσάρεστη έκπληξη μας περίμενε. Ο πανούργος ο Μωάμεθ, για να μας αποδυναμώσει εντελώς, τοποθέτησε στο λιμάνι μια τεράστια αυτοσχέδια γέφυρα και έβαλε πάνω της, πιο κοντά μας, το μεγάλο κανόνι. Με αυτό και με άλλα μαζί, άρχισε να χτυπάει την καημένη την πόλη μας. Ο Κωνσταντίνος, αυτός ο άνθρωπος που ήταν άξιος θαυμασμού, παρά τις αντιρρήσεις του πατέρα μου, συνέχισε να μάχεται μόνος και απελπισμένος. Οι περισσότεροι γενουάτες τον πρόδωσαν και κάποιοι μάλιστα κατάφεραν να φύγουν και από την πόλη. Ένας Θεός ξέρει πώς. Τραγική η κατάσταση. Ο κόσμος γέμισε προδότες και όλοι ενδιαφέρονταν να πάνε με τους Τούρκους, τους νικητές, και κανένας δεν νοιαζόταν για αυτή την έρημη τη βασιλεύουσα που κινδύνευε όσο ποτέ άλλοτε. Εκείνη είχε βοηθήσει τόσες χώρες όταν κινδύνευαν, όμως κανείς ασφαλέστερος εχθρός του ευεργετηθέντος, όπως λέει ο πατέρας μου. Ακόμη και την έσχατη στιγμή που έστειλε δικό μας καράβι με 12 ναύτες ντυμένους Τούρκικα στο Αιγαίο ο Παλαιολόγος για να συναντήσουν τα πλοία που υποτίθεται ότι θα έστελνε ο Πάπας της Ρώμης, το αυτοκρατορικό καράβι γύρισε μετά από 20 μέρες χωρίς καμία βοήθεια. Τι άτυχοι που ήμασταν. Μάθαμε πολύ αργότερα ότι μια μικρή βοήθεια που είχε μαζευτεί για μας, λόγω καιρού είχε αποκλειστεί στοιχείο. Δεν ήταν της μοίρας μας λοιπόν να σωθούμε. Η πόλη ήταν πλέον στα χέρια του Θεού. Εδώ θα σταματήσουμε για σήμερα. Διαβάσαμε ένα μεγάλο μέρος από το βιβλίο «Μυθιστόρημα εις την πόλην», που το έχουν γράψει παιδιά γυμνασίου από τα εκπαιδευτήρια Νέα Παιδεία, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Θα το συνεχίζουμε στην αυριανή μας εκπομπή. Είναι ελπιδοφόρο, όπως είπαμε και στην αρχή, ότι παιδιά και καθηγητές ενδιαφέρονται, ασχολούνται ακόμη με την ιστορία του γένους μας και μπορούν και γράφουν τόσο αξιόλογα βιβλία, τα οποία απευθύνονται και σε μικρούς, σε εφήβους, αλλά και σε μεγαλύτερους. Σας προτείνουμε ενθέρμως αυτό το βιβλίο και για δώρο, για παιδιά και εφήβους και όχι μόνο. Να είστε καλά, φίλοι ακροατές, καλώς απόγευμα. Επιμέλεια, παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατήρ Θεοφάνης Ραυτόπουλος, Σανίδα Σωτηρίας, ο αγώνας και οι αγωνίες του εξομολογουμένου. Τι ακριβώς είναι το μυστήριο της μετανοίας και πού στοχεύει, πώς επηρεάζει ο σημερινός τρόπος ζωής και η ψυχολογική μας κατάσταση την εξομολόγηση, τι είναι